Πρόεδρε, θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Δείξτε το ποδόσφαιρο. Για φιλικό παιχνίδι ήταν. Ωραίο παιχνίδι, ήταν 5 γκολ. Ευκαιρίες για τις δύο ομάδες. Εντάξει, να ξεκινήσει πια, να βλέπουμε και λίγο το παιχνίδι. Σας είδαμε μαζί με τον κύριο Αλαφούδη. Σημαίνει κάτι αυτό σε σχέση με αυτό που είχατε πει? Τι να σημαίνει. Ήρθε ο άνθρωπος και θα μάζει το παιχνίδι. Τι μπορεί να σημαίνει? Δεν σημαίνει τίποτα. Για τις κινήσεις που αναμένετε να κάνετε στο ελληνικό ποδόσφαιρο που λέγατε. Για ποιες κινήσεις? Ό,τι είχα να πω, τα είπα προχθές στη συνέντευξη που δώσαμε. Πρώτα, ψυχολογικά είναι σημαντική νίκη για τους παίκτες. Εντάξει, ρε παιδιά, ένα φιλικό παιχνίδι ήταν. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Φιλικό παιχνίδι. Εντάξει. Μπορεί να χάνα, μπορεί να κερδίζαμε. Έτσι, τι να κάνω. Πάντως μετράει τις δυνάμεις της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Εντάξει, οπωσδήποτε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια κατηγορία πάνω από εμάς. Εμείς ετοιμαζόμαστε. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Νομίζω ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι, αν και φιλικού χαρακτήρα. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, πέρα από τη νίκη που εντάξει, μας ανεβάζει την ψυχολογία γιατί δείχνουμε καλά στοιχεία σαν ομάδα. Δεν μας έχει δώσει κάτι βαθμούς ή τίποτα τέτοια. Και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να κρατήσεις την ομάδα σου σε υψηλά στάνταρ συγκέντρωσης, αγωνιστικού ρυθμού, μόνο με φιλικά παιχνίδια. Κοντεύει ένας μήνας από το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που παίξαμε και αυτό μας δυσκολεύει πολύ τη δουλειά μας. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι μία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι σημαντική και μας δίνει ψυχολογία αλλά και δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς όλο αυτό? Ένα μήνα, πολύ σωστά είπατε ότι έχει να παίξει η ομάδα αγώνες. Υπάρχουν διακοπές των πρωταθλημάτων. Όλοι ασχολούνται με τα εξωαγωνιστικά του ποδοσφαίρου. Εσείς που είστε πρωταγωνιστές, ποδοσφαιριστές και προπονητές, πώς το βλέπετε όλο αυτό? Για μας είναι ό,τι χειρότερο να συμβαίνει αυτό, γιατί όπως είπα και πριν, ειδικά για, αν μιλάμε για την ΑΕΚ, έχει κάνει μια προετοιμασία 3 μηνών. Έχει παίξει μόνο 4 επίσημα παιχνίδια και τώρα αναγκαζόμαστε για να πάμε ένα μήνα ακόμα πίσω σχεδόν. Από εκεί και πέρα, όπως και να έχει όμως, εμείς πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουμε να κάνουμε φέτος για να ανεβάσουμε την ομάδα στην επόμενη κατηγορία. Η αντίδραση της ομάδας μετά το πρώτο δεκάλεπτο δεύτερο χρόνο που ήταν πίεση, έκανε πολύ φάση. Νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για μας. Πετύχαμε 2 γκολ, θα μπορούσαμε να πετύχουμε και τρίτο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός άλλαξε σχεδόν όλη την ομάδα. Μας πίεσε, άλλαξε και το σύστημά του. Εκεί είχαμε κάποια προβλήματα στην πίεση του Παναθηναϊκού. Νομίζω μετά το 20 λεπτό ισορροπήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι. Και αυτό που θα κρατήσω είναι το πείσμα των παιδιών να κερδίσουν το μάτς. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που διακρίνει αυτά τα παιδιά και την ομάδα μας φέτος. Ήταν και ένα κίνητρο για αυτά τα παιδιά, όπως είπατε, όταν παίζουν με αντιπάλους υψηλού επίπεδου, να δείξουν και περισσότερα πράγματα. Γιατί βλέπουν πολλές φορές να παίζει με ομάδες που παίζουν κλειστά πίσω και να δυσκολεύονται. Ενώ σήμερα που ήταν πιο ανοιχτό το παιχνίδι, θα μου πείτε φιλικό είναι, αλλά από εκεί πέρα έχει σημασία αυτό, έτσι δεν είναι? Εντάξει, για μένα το μείζον είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, που αυτά φέρνουν βαθμούς ή κοστίζουν βαθμούς. Ένα φιλικό παιχνίδι μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα πέρα από το ρυθμό που ήθελες να πάρεις, που θέλαμε εμείς να πάρουμε σαν ομάδα. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δουλεμένη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά από εκεί πέρα αυτό τελείωσε. Τώρα κοιτάμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και αν θα παίξουμε το παιχνίδι και ποιο παιχνίδι θα παίξουμε. Coach, μετά από καιρό απραξίας, ένα σημαντικό φιλικό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ που είναι χαμηλότερης κατηγορίας, αλλά φάνηκε στο γήπεδο ότι υπήρχε ενδιαφέρον στο παιχνίδι, έτσι? Βασικά, εντάξει, αυτό το κάναμε. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρον το παιχνίδι, θα έλεγα. Και μας ήταν μια καλή προπόνηση. Αυτό το είδαμε έτσι. Θέλαμε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα που δουλέψαμε τις τελευταίες μέρες και θέλαμε να δούμε σε παιχνίδι, σε λειτουργία παιχνιδιού, πώς θα το βγάζαμε. Είδαμε αρκετά καλά πράγματα, κάποια πράγματα μας προβλημάτισαν, αλλά νομίζω ότι αυτού του είδους τα παιχνίδια μας δίνουν δυνατότητα για προβληματισμούς και για περισσότερη δουλειά. Και πώς επηρεάζεται από αυτές τις διακοπές που έχουμε στο πρωτάθλημα και πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς όλο αυτό, γιατί είστε πρωταγωνιστές? Δυστυχώς στην Ελλάδα άλλοι είναι πρωταγωνιστές και όχι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που πρέπει να είναι. Και νομίζω αυτό είναι το άσχημο σε αυτή τη χώρα. Προσπαθούμε μέσα από τις προπονήσεις και από αυτού του είδους τα παιχνίδια να μπορούμε να διατηρούμε τους παίχτες σε ένα ρυθμό, αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Και είναι κρίμα γιατί
θέλει από τον κόσμο τη χαρά, θα έλεγα, για τους ποδοσφαιριστές, τη δυνατότητα να παίξουν και να δείξουν ότι αυτοί είναι πραγματικοί πρωταγωνιστές και αυτοί αξίζουν την προσοχή. Δυστυχώς. Δοκιμάσατε κάποια σχήματα καινούργια σήμερα, μένετε ευχαριστημένος στο 32. Θα προτιμήσω να τα κρατήσω για εμένα αυτά τα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοβαρά. Σοβαρά. Friendly game against Hulk. Yeah, it was a nice training game. I think the first half we test a new system. It was not really good. That's why we were losing 2-0. And the second half I think was a better game. We played a normal system we play with Panathinaikos always. And then you see that Ike have some problems. So, but yeah, we scored 3 goals. Second half, so that was good. I think it's negative because you want to play official games. But if it's the results will change on Thursday, I don't know. You know, we give everything today, but look, the team play only 45 minutes, the players, and it was a mixed team. So no, it make difference of course with the official game. So I think it's negative that nobody played this weekend. Yes. I think, official this game, you cannot pass anymore in the Europa League. But we are Panathinaikos and we want to do something in Europe. We cannot stay with only with 1 point. You were a different 11 today, right? Yeah, no, it's a good exercise. I think it's good because we've not played a lot of games lately because of what happened at the weekend. And, you know, all of a sudden we've got a lot of games coming up. So it's a great exercise for especially the ones who haven't been playing. So for them to play 45 minutes in a competitive game, it's good. In the Championship, it's, it's an exciting league. You know, there's many teams very close at the moment. There's no one running away with the league, as we say in English. But, we're coming, we're quietly confident in our own ability. We've played some good football and some bad football this season so far, so we're just sort of looking forward to the next games after the European one, and hopefully we can pick up more points. The Champions League and the Europa League is a distraction for us and Olympiacos and others, but it's great to be involved in different tournaments. So we're eager to get going. It was really disappointing for me personally. I know a lot of the other lads were very disappointed at the weekend not to play because we'd had a long gap anyway. But, that's life. That's football, and I'm sure it doesn't just happen in Greece, as I've heard people say. I'm sure it happens all over, but it's a shame that we didn't get to play. Now it's back to business. Come this Thursday is back to business, and hopefully we can, pick up as many points as possible before the Christmas break.